Και εμείς όλες αυτές τις ημέρες ως εκπαιδευτικό κίνημα και συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν τοποθετηθεί απέναντι στο νομοσχέδιο και εμείς θεωρούμε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι συντελείται ένα έγκλημα κατά της δημόσιας εκπαίδευσης. Και αυτό το αιτιολογούμε στη βάση του ότι μια βασική αρχή και φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου είναι η σταδιακή αποδέσμευση του κράτους από την υποχρέωση να χρηματοδοτεί το δημόσιο σχολείο. Είναι για πρώτη φορά που στην νομοθεσία εισάγεται ότι ο διευθυντής και το σχολείο θα πρέπει να προσελκύει ιδιωτικούς πόρους, δηλαδή μέσω χορηγιών και επιχορηγήσεων από ιδιωτικές επιχειρήσεις, το οποίο θα αλλάξει τελείως το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας στο σχολείο. Μία δεύτερη βασική αρχή είναι ότι πάμε σε μία λειτουργία του σχολείου με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ο διευθυντής με τις υπερεξουσίες που θα έχει πλέον μετατρέπεται σε έναν ιδιώτικο μάνατζερ. Αποδομείται το συλλογικό και αποφασιστικό όργανο του Συλλόγου Δασκόντων. Και τρίτη βασική αρχή είναι ότι έχουμε ξανά μία στρατιά στελεχών εκπαίδευσης. Αυξάνεται ο αριθμός των στελεχών εκπαίδευσης από 540 σε 800, οι οποίοι θα αναλάβουν το ρόλο του αξιολογητή μαζί με τον διευθυντή των εκπαιδευτικών. Κύριε Μακρακή, αυτά τα οποία αναφέρετε πιστεύετε ότι κρύβονται πίσω από τις λέξεις αναφορές του Πρωθυπουργού, δηλαδή περί ανοιχτού, δημόσιου, απαιτητικού, απελευθερωμένου σχολείου? Ακριβώς, οι ωραίες λέξεις, πάρα πολλές ρυθμίσεις στις οποίες η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε πολιτεία προσπαθεί να εφαρμόσει, μπορεί να τοντίσει με οποιοδήποτε λεκτικό ύφος. Από εκεί και πέρα, το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι σαφές. Όταν ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε απελευθέρωση και αποκέντρωση, αναφέρεται όχι στην παιδαγωγική αποκέντρωση των δημόσιων σχολείων, αλλά στην οικονομική αποκέντρωση. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο νομοσχέδιο αυτό και γι' αυτό μιλάμε ότι συρρυκνώνεται το δημόσιο σχολείο, οξύνονται οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες και αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο σε αυτό το νομοσχέδιο, αποτυπώνεται συνολικά στην εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και οι κινητοποιήσεις που έχουμε αύριο την ημέρα ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Και όπως είπα ότι δεν αποτυπώνεται μόνο σε αυτό το νομοσχέδιο, διότι είχαμε και την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έδειξε ξεκάθαρα τον ταξικό προσανατολισμό όλων αυτών των ρυθμίσεων. Όταν δηλαδή με δεν υπάρχει με τον βάση εισαγωγής... Μισό λεπτό. Με τον Πρωθυπουργό βέβαια, και το ακούσατε, να δίνει μια παραπάνω έμφαση σήμερα και να υπερασπίζεται αυτή την ελάχιστη βάση εισαγωγής σε ό,τι έχει να κάνει με τα όρια τα οποία θέτουν οι ίδιες οι πανεπιστημιακές σχολές, με την ίδια τη μόρφωση, με τον ίδιο τον αριθμό εισαγωγής, απαντώντας και στον κύριο Τσίπρα. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω αυτό πώς εσείς το μεταφράζετε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, αν θέλετε, ή σημειώνοντας ενδεικτικά σε κατάλληλο χρόνο την αναβάθμιση των δημόσιων ΙΕΚ, κύριε Μακράκη. Υπάρχουν ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή την πολιτική επιλογή της ελάχιστης βάσης αγωγής. Γιατί η ελάχιστη βάση αγωγής δεν δημιουργεί τις συνθήκες, δηλαδή να αποκλείεται ο μαθητής που γράφει 3 ή 4.000, αλλά βλέπετε και στην πράξη, κυρία Δουλγεράκη, ότι πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι έχουν χιλιάδες μόρια, 20.000, 21.000 μόρια, αρκετά καλοί μαθητές, μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις της κυρίας Κεραμέως, που έχει την απόλυτη στήριξη προφανώς του Πρωθυπουργού, όπως αποτυπώθηκε σήμερα στη Βουλή. Πάρα πολλά παιδιά μένουν εκτός, που έχουν γράψει και άριστα, μένουν εκτός των πρώτων τους επιλογών, μένουν εκτός δηλαδή δημόσιου πανεπιστημίου. Ένα δεύτερο ερώτημα προκύπτει, πώς είναι δυνατόν να βάζουμε ελάχιστη βάση αγωγής λοιπόν στο δημόσιο πανεπιστήμιο και αντίστοιχες ρυθμίσεις να μην υπάρχουν στα ιδιωτικά κολέγια που νωρίτερα εξίσωσε τα πτυχία με εκείνα των δημόσιων πανεπιστήμιων αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι λοιπόν ερωτήματα που δεν τα κάνουμε μόνο εμείς, τα κάνουν και οι ελληνικές οικογένειες που σήμερα καταλαβαίνουν τον αρνητικό αντίκτυπο αυτών των ρυθμίσεων στην ίδια τη ζωή των παιδιών. Είπε και κάτι άλλο που δεν ξέρω εσείς πώς το μεταφράζετε από τη δική σας την πλευρά, δηλαδή συνδέοντας τη γνώση με την αγορά εργασίας, τα ευτράπελα τα οποία παρουσιάζονται μέχρι σήμερα και λέγοντας ότι ξέρετε υπάρχουν και εκείνοι που έχουν γράψει πολύ καλύτερα, δηλαδή πάνω από αυτή την ελάχιστη βάση εισαγωγής, και είναι εκείνοι που ουσιαστικά θέλουν να περάσουν.
σε όλο μέσα αυτό το παζλ, τι έχετε να απαντήσετε? Ο βασικός σκοπός του σχολείου είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, τόσο σε γνωστικό, τόσο σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, και το ίδιο το παιδί να αναπτύσσει όλες τις δεξιότητες, και το σχολείο να είναι ένα κέντρο πραγματικά που το παιδί όταν μπαίνει και όταν αποχωρεί από το σχολείο κάθε μέρα να φεύγει με ένα χαμόγελο. Αυτός είναι ο βασικός παιδαγωγικός στόχος του σχολείου. Από εκεί και πέρα, οι ρυθμίσεις και το περιεχόμενο, όπως είπατε κύριε Δουλειράκη, που έκανε ο Πρωθυπουργός για σύνδεση του σχολείου και της γνώσης με την αγορά εργασίας, δυστυχώς η όποια σύνδεση δρομολογείται σε ανώτατο επίπεδο της εκπαίδευσης γίνεται με στρεβλό τρόπο και δυστυχώς με λάθος και με ταξικό προσανατολισμό, διότι στην πράξη αυτή τη στιγμή χιλιάδες υποψήφοι που κόπιασαν και σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, σε μια δύσκολη σχολή, την πιο δύσκολη σχολική χρονιά των τελευταίων ετών, που στην ουσία αυτά τα παιδιά να τιμωρούνται και να μην περνάνε στα πανεπιστήμια με υψηλούς βαθμούς. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι μια λαθεμένη τελείως πολιτική επιλογή, η οποία πρέπει να ανακληθεί έστω και τώρα, τουλάχιστον για φέτος, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και πραγματικά η κυρία Κεραμέως κάποια στιγμή να έρθει σε ένα έντιμο διάλογο και με τις παιδικές ομοσπονδίες, διότι και αυτό που ακούγεται στη Βουλή ότι υποτίθεται έγινε διάλογος, δεν έγινε κανένας διάλογος. Και όλα τα επίμαχα νομοσχέδια, κυρία Δουλγεράκη, του Υπουργείου Παιδείας έχουν περάσει ή όταν είμαστε στην απόλυτη καραντίνα ή μέσα στο κατακαλό καιρό όταν τα σχολεία είναι κλειστά. Μας λέτε για την αυριανή κινητοποίηση και ποιοι θα είστε? Την αυριανή κινητοποίηση συμμετέχουν οι σύλλογοι εκπαιδευτικών και οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες σε πανελλαδικό επίπεδο. Εδώ στο Ηράκλειο είναι μία η ώρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, γιατί αύριο δυστυχώς ψηφίζεται το νομοσχέδιο από τη στιγμή που υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Όμως το μήνυμα που στέλνουμε εμείς είναι ότι από το Σεπτέμβρη θα είμαστε σε θέση μάχης να μην εφαρμοστούν όλες οι αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που συρρυκνώνουν το βασικό πυρήνα της δημόσιας εκπαίδευσης.